Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε βόλτα το Zip. Πρώτα όμως θα αλλάξουμε τα ράουλα, τις μπύλες που έχω πάρει για το βαριατόρ. Θα βάλουμε τα 4,8 γραμμάρια αντί για τα 5,3 που έχει τώρα. Ελπίζω να στροφάρει, που θα στροφάρει λίγο πιο ψηλά στις στροφές. Με τα 5,3 γραμμάρια στροφάρει στις 10.800 στροφές στο τερμαγκάζι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχω δει που στροφάρει, οπότε του έχω δώσει τερμαγκάζι και ξέρω περίπου πώς πάει, πάει πολύ καλά. Ήθελα να του κάνω και μερικά χιλιόμετρα για να δω αν λειτουργεί σωστά, αν έχει διαρροές κτλ. Δεν έχει τίποτα. Ίσως να θέλει λίγο ρύθμιζαμα το καρμπιρατέρ. Πέρα από αυτό είναι άψογο. Οπότε πάμε να βάλουμε τα ράουλα στα γρήγορα και να βγούμε βόλτα. Φύγαμε. Έβαλα και τα ράουλα, οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι για βόλτα. Απλά ήθελα να σας δείξω τι έχω κάνει για το φίλτρο αέρα. Τώρα έχω βάλει, αυτό είναι παλιό της Stage 6, το οποίο έβγαλα το σφουγγαράκι της, το σφουγγαράκι που είχε πριν το φίλτρο, και έχω βάλει και ένα χάρτινο εύκαμ το σωλήνα από το καρμπιρατέρ, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, από το καρμπιρατέρ. Κάνει ένα κυκλάκι και πάει μέσα εδώ ώστε να μην βρέχεται και να μην βρωμίζεται και να κόβει και λίγο ήχο από τη φασαρία που κάνει το καρμπιρατέρ. Δουλεύει μια χαρά όπως το έχω δουλέψει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Για να δούμε τι κάνουν τα πιο ελαφριά ράουλα και να δείτε κι εσείς πως πάει επιτέλους το μηχανάκι. Είναι σχεδόν 2 μήνες στο φτιάξιμο. Ελπίζω να με ακούτε γιατί κάνει αρκετή φασαρία το μηχανάκι. Εδώ είναι οι στροφές και εδώ είναι η θερμοκρασία. Θα το αφήσω λίγο να ζεσταθεί ακόμα. Οπ, οι γιαγιάδες εδώ με το C50. Θα το αφήσω να πάει καμιά 50 βαθμούς και μετά θα τον γκαζώσω. Τι τσιτάς, α? Ήδη και στο λίγο γκάζι στροφάρει παραπάνω. Δηλαδή αν με τα προηγούμενα ράουλα έδινες λίγο γκάζι, άρχισε και τσούλαγε στις 8.500 στροφές, ενώ τώρα θέλει 9% κάπου εκεί. Άντε να βρούμε καμιά φανάρια να του κάνουν καμιά κίνηση να δείτε. Για να ακούσουμε στο τούνελ πώς ακούγεται εδώ. Ωρε πω πω, πασαρία. Παραδόξως όμως με αυτά, επειδή ανεβάζει πιο απότομα στροφές, είναι πιο εύκολο να κάνει σούζα.
αρπάζει πιο εύκολα. Να κάνουμε και μια κίνηση. Καλά πάει. Αλλά νομίζω ενώ ξεκινάει πιο καλά τώρα, επειδή ανεβάζει πιο απότομα στροφές, μετά πέφτει η ροπή του. Δεν ανοίγει τόσο εύκολα, δεν ανεβάζει χιλιόμετρα. Αν και το πιο σωστό θα ήταν να το μετρήσουμε με ντράγκι, γιατί με την αίσθηση πολλές φορές δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Γύρισα στον γκαράζ, όπως είδατε το μηχανάκι πάει αρκετά γρήγορα, αλλά όπως είπα και στο βίντεο στροφάρει αρκετά ψηλά, στροφάρει σε 11600. Θα το αλλάξω πίσω εδώ το κόντρα ελαττήριο και θα προσπαθήσω να δω αν θα πέσουν οι στροφές στις 11000 περίπου. Πιστεύω εκεί στις 11000, άντε max 11200, δουλεύει καλά το κυλινδροπίστωνο και η εξάτμιση. Και όχι μόνο αυτό, και γενικά όλα τα πράγματα που έχω επάνω στο μηχανάκι. Οπότε επειδή θέλω να το αφήσω έτσι, γιατί ήδη πάει αρκετά γρήγορα, θα προσπαθήσω να το ρυθμίσω όσο καλύτερα μπορώ, για να το χρησιμοποιώ σχετικά συχνά. Οπότε πάμε να αλλάξουμε τώρα το ελαττήριο και συνεχίζουμε, θα ξανακάνω άλλη μια βόλτα, να το ξαναδοκιμάσουμε. Για να βγει αυτό το παξιμάδι που κρατάει το συμπλέκτη και το ελαττήριο που είναι εδώ μέσα, βάζουμε το γαλλικό εδώ, έτσι. Το κρατάμε σφιχτά το παξιμάδι και το χτυπάμε προς τη φορά που ξεβιδώνει στο πάτωμα. Έτσι. Όπως βλέπετε εδώ, ξεβίδωσε. Μετά βάζουμε τα πόδια έτσι, για μην μας έρθει στη μούρη ο συμπλέκτης. Και ξεβιδώνουμε το ελαττήριο, αλλά εδώ βλέπω ότι έχει κολλήσει. Να το. Και βγήκε το ελαττήριο. Αυτό είναι το Contra Spring που λέω. Αυτό είναι το εργοστασιακό της Piaggio. Τώρα θα βάλω ένα της Stage 6 που έχω, που νομίζω ότι είναι πιο μαλακό. Το ελαττήριο της Stage 6 που βρήκα είναι αυτό το πορτοκαλί. Λέει medium εδώ πάνω. Είναι αυτό. Το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο πιο μαλακό από το εργοστασιακό, ελάχιστα. Τέλος πάντων, θα το βάλω και θα δούμε πώς θα πάει. Είναι έτσι. Οπότε βάζουμε και το συμπλέκτη και πατάμε πάλι με τα πόδια και βιδώνω το παξιμάδι. Προσοχή μεγάλη να βιδώσει σωστά και να μην στραβοβιδώσει, γιατί εύκολα στραβοβιδώνει. Έτοιμο. Και τώρα με τον ίδιο τρόπο που ξεσφίξαμε, σφίγγουμε το παξιμάδι και για το τελικό σφίξιμο κάνουμε πάλι έτσι και χτυπάμε στο πάτωμα. Και είναι έτοιμο να ξαναμπεί πάνω στο μηχανάκι. Βάζω μόνο 4 βίδες στο καπάκι, σε περίπτωση που χρειαστεί πάλι να ρυθμίσουμε κάτι από τα ράουλα ή από το ελαττήριο, να μην έχουμε πάλι βγάλε τόσες πολλές βίδες. Οπότε τώρα το μηχανάκι είναι έτοιμο για να το βγάλω βόλτα να δω τι άλλαξε. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη βόλτα.
Περιμένω να πιάσει θερμοκρασία και να του δώσω κανένα δύο γκαζιές. Πάντως, να ξέρετε ότι το δύσκολο με τα σκούτερ είναι να ρυθμίσει καλά τη μετάδοση. Νομίζω τελίκιας. Όπως θα είδατε, το μηχανάκι δουλεύει περίπου στις 11.200 με 11.300. Πάει καλύτερα από πριν, γιατί δεν στροφάρει τόσο πολύ. Πριν αλλάξει το ελαττήριο πήγαινε περίπου 11.800. Τώρα με το πορτοκαλί ελαττήριο πάει 11.200, 11.300 κάπου εκεί, αλλά παρόλα αυτά θέλω να πέσουν και άλλες στροφές περίπου στις 11.000. Οπότε τώρα θα κάνω μία μίξη με διάφορα ράουλα για το βαριατόρ που έχω, διάφορα βάρη, ώστε να πετύχω αυτό που θέλω. Οπότε πάμε να το κάνουμε αυτό και θα συνεχίσουμε πάλι με άλλο ένα τεστ ύστερα. Έκανα μία μίξη με τα ράουλα του βαριατόρ εδώ, κατέληξα σε 3 των 6,8 γραμμαρίων και άλλα 3 των 3,5 γραμμαρίων που μας κάνει σύνολο 30,7-30,8 περίπου. Οπότε αυτό που μένει τώρα είναι να τα βάλω πάνω στο μηχανάκι, να το κάνω βόλτα και να δω σε τι στροφές δουλεύει. Ανοίγω και τη βενζίνη. Ωραία ντουμάνια. Έχουμε ρουφήξει πολύ διχρονίλα τελευταία. Για πάμε να δούμε τι κάνανε τα 30 γραμμάρια ράουλα. Τι κάνουν μάλλον. Τελευταία δοκιμή για σήμερα, έβαλα το μαύρο ελαττήριο και τώρα πάμε να δούμε αν άλλαξε κάτι. Ο στόχος μας είναι 11.000 στροφές. Τέλειο, τέλειο, 11.000, ακριβώς. 11.000 στροφές. Όπω παιδιά, τέλεια. Μετά από αρκετές δοκιμές και αρκετές ώρες και αρκετές φορές βάλε-βγάλε το βαριατόρ, επιτέλους το ρυθμίσα σωστά, έτσι όπως μου αρέσει δηλαδή. Νομίζω 11.000 στροφές πάει, είναι στο πικ η δύναμη. Και θα πάμε και κόντρα μια Πόρσα εδώ. Δεν πήγαμε κόντρα, αλλά όπως βλέπετε δεν μετράει γιατί θα κολλήσει την κίνηση, οπότε πάλι χαμένη είναι. Τα λέμε!
Τα λέμε. Τα λέμε. Γύρισα στο γκαράζ. Το μηχανάκι δουλεύει τέλεια, δουλεύει σε 10.000 στροφές. Μετά από αρκετές δοκιμές έφτασα εκεί που ήθελα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το κομμάτι των δοκιμών, γιατί πας πάλι πάντα στο περίπου, πας δοκιμάζοντας, λίγες στροφές από εδώ, λίγες πιο χαμηλά, λίγες πιο ψηλά. Το φέρνεις εν τέλει εκεί που θέλεις, απλά είναι λίγο χρονοβόρο για τα σκούτερ. Ειδικά για τα μικρά σκούτερ και τα δίχρονα που δουλεύουν σε ένα πολύ μικρό εύρος στροφών. Η δύναμή τους δηλαδή βγαίνει στο εύρος 500 με 1000 στροφών, οπότε πρέπει να είσαι... Τι 1000, 500. Πρέπει να είσαι εκεί μέσα όταν δίνεις αρμαγκάζι. Οπότε τελείωσε και το ρυθμίσμα της μετάδοσης. Αν θέλετε να δείτε πώς έκανα μίξη τα διαφορετικά βάρη από τα ράουλα του Variator, κάντε κλικ εδώ πάνω στο βίντεο αυτό που έφτιαξα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εννοείται κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και αφήστε και σχόλιο από κάτω. Πρώτον, αν έχετε κάποια απορία ή κάποια καλή ιδέα, και δεύτερον, τι θέλετε να έχει το επόμενο βίντεο. Να έχει zip, να έχει κατέμ, να έχει KZR, να έχει tour με τα παπιά, ό,τι θέλετε, θα το προσπαθήσω. Λοιπόν, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο και ευχαριστώ πολύ για την προβολή. Bye!